στην Ιαδία Θερμάς, βεβαίως παίρνει χορτάς δηλώσεις και εξής από τα αποδυτήρια. Είναι μερικά πράγματα στη ζωή που σου έρχονται βολικά και τα εκμεταλλεύεσαι. Υπάρχουν όμως και καταστάσεις που τα πράγματα σου έρχονται στο πιάτο και τα πετάς στα σκουπίδια. Είσαι δηλαδή ανήμπορος, ανίκανος. Το να παίξει ο αντίπαλος 3-5-2 με 3 στόπερ λαθέρ. Ιδιαίτερο, πώς το λένε, ο αριστερός τόπο, ο Βέντερμαν, πώς το λένε, Βέντερμαν. Λαθέρ, μεγάλος λαθέρ. Και όταν έχεις σαν αριστερό back half ένα παίχτη του 1-93-94, ο οποίος στο πρώτο παιχνίδι ήταν ο αδύναμος κρίκος. Καλά είστε. Πάτε σπίτι. Πάτε φιλιά. Λοιπόν, όταν λοιπόν σου βάζει αυτό το Ντρόιτς σε 3-5-2 να ανεβεί πολύ ψηλά. Εσύ κάνεις ένα εξάλεπτο πεντάλεπτο του γηπεδούχου, μπήκες δυνατά στην λόγω έδρας, έβαλες τον γκολ της έδρας, δηλαδή τον γκολ του γηπεδούχου. Απέναντι σε μια άμυνα που τρώει γκολ στον αέρα, με 3 στόπερ και ένα αριστερό μπακ 1-94. Κάνεις γκολ στον αέρα, αποστημένο χτύπημα. Και χάνεις την πρόκριση, πρέπει να αναζητήσεις τα δικά σου λάθη και όχι την ποιότητα του αντιπάλου. Ο αντίπαλος δεν είχε τόσο ποιότητα και μπορώ να πω ότι και επιθετικά τραβέρσες και σέντρες τουλάχιστον στο πρώτο 25 λεπτό γίναν 12 από την πλάγια γραμμή overlap και σέντρες μες στην περιοχή. Ένα ποδόσφαιρο ανορθόδοξο από τον Άγιαξ. Πολύ σωστά ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο 30 λεπτό, περίμενε τον Άγιαξ στην περιοχή του, περίμενε τα μπακ του τα δύο να ανέβουν ψηλά και χτύπαγε ιδιαίτερα στην πλευρά του Ντράξιτ. Τολμώ να πω ότι ο ΠΑΟΚ έχασε την πρόκριση όχι από την άμυνά του, αλλά την πρόκριση την έχασε η επίθεση. Πάει η επίθεση. Γεια σας παιδιά. Η επίθεση έχασε την πρόκριση. Εντάξει, το δεύτερο γκολ είναι μια απόκρουση, πάει ένα rebound, το παίρνουν κτλ. Εντάξει, το πρώτο γκολ είναι ένα λάθος του Λέοβας. Είναι δύο λάθη της άμυνας του ΠΑΟΚ. Αυτοί κάναν 10 λάθη, 12 λάθη. Και ατομικά και τακτικά. Πουλούσαν την μπάλα. Ήταν πολύ αραιή η διάταξή του στην τριάδα των στόπερ. Μύριζε γκολ κάθε επίθεση του ΠΑΟΚ. Δεν θα πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε, την αποτυχία από την άμυνα του ΠΑΟΚ, ούτε από τα χαφ. Για μένα η πρόκριση χάθηκε στο επιθετικό κομμάτι. Ο ΠΑΟΚ όφιλε στο φουλάρισμά του, στην έξαρσή του, στο ξεπέταγμά του, ξεκίνησε πολύ δυνατά και κάνω μια παρένθεση και λέω ότι έχασε και πολλές δυνάμεις λόγω της κατανομής των δυνάμεων που έκανε, φούλαρε πάρα πολύ, πάνω στο φουλάρισμα έβαλε ένα γκολ και τουλάχιστον άλλο ένα γκολ θα μπορούσε να βάλει κάνοντας το 2-0 και θωρακίζοντας μετά από εκεί το αποτέλεσμα θα μπορούσε να πάρει την πρόκριση. Η επίθεση λοιπόν. Το άλλο είναι ότι ο ΠΑΟΚ μετά το 1-1 έχασε τον προσανατολισμό του outside. Δηλαδή προσπάθησε να παράγει ποδόσφαιρο. Παρήγαγε ο Άγιαξ, παρήγαγε ο ΠΑΟΚ. Πήγε στο box to box. Κάτι το οποίο δεν τον ωφελούσε. Θα έπρεπε ξανά να δώσει την μπάλα στον Άγιαξ. Ξανά να πάει στο 70-30 η κατοχή και να πάει στην κόντρα επίθεση. Τολμώ να πω ότι προβλέψαμε ότι στο επιθετικό κομμάτι ο ΠΑΟΚ δεν είχε τις λύσεις. Γιατί αν σκάλωνε το παιχνίδι, η μοναδική ποιοτική αλλαγή που μπορούσε να κάνει ο ΠΑΟΚ ήταν αυτή του Μιστακίδη, του Έλληνα. Το ότι άφησε έξω τον Ζάιρο, δηλαδή τον Μπέλκα, άφησε έξω τον Γκουλούρη. Ο Κλάους σήμερα δεν ήταν στα καλά του, παρά το γεγονός ότι έβαλε τον γκολ. Το γεγονός ότι άφησες έξω Ζάιρο, Πέλκα και Κουλούρη, έχεις ευθύνη μετά το 1-1. Έχεις ευθύνη να τον κάνω τι τον Κουλούρη εγώ στο 88 στη θέση του Σακχόφ στο παιχνίδι. Να τον κάνω τι. Τι ποιοτικά στοιχεία έχει ο Κουλούρης. Ο άλλος έβγαλε τον Αλμπέρτο μορφόπεδο και έβαλε center forward τον Ελγκάζη και πήρε και ένα χάπ παραπάνω γιατί ο Ελγκάζη πήγε σε μεγαλύτερο χώρο. Ήταν πολύ σημαντική αλλαγή. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχασε, βάλε επικεφαλίδα,
την πρόκριση από την επίθεσή του. Στην άμυνα, γίναν αυτά που γίνανε. Ο ΠΑΟΚ έπρεπε να βάλει 3 γκολ και σέντρωγε 2. Η επίθεση έχασε το αποτέλεσμα. Αυτό. Κουράζεστε, δεν έχει κάνει, δεν έχει βγει έξω.